Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Μισελίνα Λεμισίου, η οποία Μισελίνα είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και leadership coach. Καλησπέρα, Μισελίνα. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Καλησπέρα σε όλη αυτή την καταπληκτική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή. Η Μισελίνα, έχεις περάσει από το Λονδίνο και εσύ πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεσαι στην Ελλάδα και είμαστε και σε καιρό πανδημίας, οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για όλα αυτά που θα συζητήσουμε απόψε. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και η τεχνολογία είναι το μεγάλο μας όπλο πια. Η τεχνολογία μα είναι το μεγάλο μας όπλο και δεν χρειαζόμαστε να πηγαίνουμε στο στούντιο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μας λίγο για σένα. Τι έχεις σπουδάσει, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το τομέα. Αποφάσισα. Από πολύ μικρή είχα μια τάση τέτοια. Από τα 13 μου έλεγα ότι θέλω να γίνω ψυχολόγος, χωρίς να έχω καταλάβει βέβαια τι ακριβώς συμβαίνει. Στην πορεία και μέσα από τη δική μου ψυχοθεραπεία έμαθα γιατί ήθελα κάτι τέτοιο. Και μου άρεσε. Η δική μου πορεία είναι η εξής. Σπούδασα ψυχολόγος και μετά εκπαιδεύτηκα στην ψυχολογία της υγείας στο Λονδίνο, στο UCL. Καθώς με ενδιέφερε πολύ το κομμάτι της υγείας ευρύτερα, ό,τι δηλαδή μπορούμε να συναντήσουμε στο χώρο της υγείας, αλλά ήμουν και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με την ψυχική ανθεκτικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού, των γιατρών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα κομμάτι δηλαδή το οποίο μελέτησα κιόλας στην έρευνά μου τότε. Έτσι γνώρισα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι στα νοσοκομεία, οπότε φαντάζομαι είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Ναι, πού αναφέρεστε ότι τους ενδιαφέρει. Είναι στο νοσηλευτικό προσωπικό και περνάνε πολύ δύσκολα. Ναι, γιατί παίζει ρόλο, έχει φανεί από τις μελέτες, ότι παίζει ρόλο η σχέση του γιατρού με το θεραπευόμενο στη μετέπειτα πορεία και πειθαρχία, αν θες, ναι, του πελάτη που έχει ο κάθε γιατρός. Η σταθερότητα δηλαδή της σχέσης και της ποιότητας της σχέσης, που βέβαια αυτό για τους γιατρούς είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο σε ψυχικό επίπεδο. Οπότε τι, δηλαδή πιστεύεις ότι οι γιατροί επηρεάζονται πάρα πολύ από τους ασθενείς τους? Όσο πιο πολλούς έχουν να διαχειριστούν καθημερινά, τόσο πιο αποστασιοποιημένοι χρειάζεται να γίνουν αν δεν λαμβάνουν κάποια δική τους φροντίδα, ναι, διότι κάπως χρειάζεται και ο οργανισμός τους να αντέξει και τη δουλειά τους περσέ, αλλά και η ψυχική κούραση από όλο αυτό. Η φροντίδα στους ανθρώπους αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούν να αντέχουν, δηλαδή να αναπτύξουν, να αμβλύνουν τη δική τους ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στους πελάτες. Υπάρχουν δηλαδή γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα απευθυνθεί σε σένα? Υπάρχουν, ναι. Εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν περισσότεροι και να ενταχθεί αυτό και σαν μια μόνιμη δομή μέσα στα νοσοκομεία. Εκτιμώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι σε ακούω τώρα και εκπλήσωμαι, γιατί νόμιζα ότι οι γιατροί προσπαθούν να είναι λίγο, ξέρεις, μακριά από όλη αυτή την κατάσταση και να είναι λίγο πιο... Ποια είναι η λέξη, δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Να είναι λίγο πιο... Αποστασιοποιημένη. Αυτό, ακριβώς. Αλλά αφού λες ότι... Αναγκαστικά χρειάζεται να αποστασιοποιηθούν. Δεν είναι απαραίτητο ότι ξεκινάνε έτσι, αλλά όσο αυξάνεται η πελατεία τους... Αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι ένας γιατρός σε ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να βλέπει και 30-40 πόσους ασθενείς, πώς θα αντέξει ψυχικά εάν και ο ίδιος δεν λαμβάνει μία φροντίδα? Ένας γιατρός που μπορεί να βλέπει λιγότερους ενδέχεται να μπορεί να αναπτύξει πιο ζεστές σχέσεις με τους πελάτες του και πιο σταθερές μέσα στην πορεία του χρόνου, να μην έχει σκαμπανεβάσματα. Και αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο στην θεραπεία του πελάτη. Έχει αντίκτυπο και στη θεραπεία του πελάτη, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι η συνεργασία με ψυχολόγο εξακολουθεί να είναι ταμπού? Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και γνωστούς και φίλους οι οποίοι
πάνε. Και άλλοι το λένε, άλλοι το κρύβουν και το λένε με δυσκολία. Τι ισχύει σε σχέση με το παρελθόν? Σε ευχαριστώ, Αγουστίνε, που κάνεις αυτή την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που πλέον για κάποιο λόγο αποφεύγουμε και να κάνουμε. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί που βρισκόμασταν μία δεκαετία πριν. Ναι. Οι γενιές από την Generation Y, τους γνωστούς millennials και έπειτα, η Z για παράδειγμα, είναι αρκετά πιο εξοικειωμένοι με τον όρο, το σκοπό και τη φιλοσοφία γύρω από αυτό, το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο. Όμως συνεχίζουμε να παρατηρούμε ότι για να χτυπήσει κάποιος τη δική μας πόρτα, τα πράγματα έχουν φτάσει, όπως τα λέγαμε, στο προχώρητο. Ναι. Και όταν λέω προχώρητο, μπορεί αυτό να είναι κρίση άγχους, κρίση πανικού, ψυχοσωματικά και διάφορα άλλα συμπτώματα ή και ψυχικά μπλοκαρίσματα. Οπότε δηλαδή δεν χρειάζεται ο άλλος να περιμένει να φτάσει σε αυτό το σημείο για να απευθυνθεί, ας πούμε, σε έναν ψυχολόγο. Θα μπορούσε να το κάνει και σε ένα πιο πρώιμο στάδιο, να είναι κάτι σαν, πώς θα το πω, σαν consultant θα έλεγα, σαν σύμβουλος. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μία μέθοδος αυτοφροντίδας, αυτοβελτίωσης, μια προσωπικής ανάπτυξης. Το να μας ανακαλύπτουμε, να μας γνωρίζουμε και να έχουμε επίγνωση του πώς βιώνουμε την εμπειρία της ζωής, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για τον εαυτό μας και όσο πιο συνειδητοί είμαστε για τα δικά μας εργαλεία, τόσο πιο τόσο πιο πολύ προσαρμοζόμαστε σε όσα έρχονται στη ζωή και αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο που μας ταιριάζει καλύτερα. Εμείς δουλεύουμε, η ψυχοθεραπεία δουλεύει πολύ το κομμάτι του νεοφλοιού συνολικά, αλλά και του προμετωπιόλουβου, που είναι τα πιο σύγχρονα στην ιστορία της ανθρωπότητας τμήματα του εγκεφάλου, είναι τα τμήματα της σκέψης, της δημιουργίας. Αυτά είναι που ενισχύουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, τι βάζει τον ασθενή, βάζει τον άνθρωπο που είστε μαζί να κάτσει να σκεφτεί πράγματα που μπορεί να μην τα έχει σκεφτεί στο παρελθόν, ας πούμε? Αυτό μοιραία συμβαίνει μέσα στην ψυχοθεραπεία. Και αν θες, και ο όρος ψυχοθεραπεία είναι κάποιες φορές λίγο στενός. Ναι, υπάρχουν τα θεραπευτικά κομμάτια, δηλαδή μπορεί να μαλακώσουμε τις γωνίες σε κάποιες εμπειρίες και να τις τακτοποιήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσωπικής ανάπτυξης. Από εδώ και μπρος, πώς είμαι στο εδώ και τώρα και πώς σήμερα βιώνω τις εμπειρίες της ζωής. Γίνεται κάποια γυναίκα μανούλα, για παράδειγμα. Πώς είναι αυτό για την ίδια? Τι αλλαγές συμβαίνουν στη ζωή της? Πώς η ίδια βιώνει αυτές τις αλλαγές? Τι σημαίνουν για εκείνη? Τέτοια δηλαδή καθημερινά πράγματα μπορεί να γίνει μια γυναίκα μανούλα, μπορεί να χρειαστεί να πας σε ψυχολόγο για να δεις και εσύ πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις στο μέλλον? Ναι. Όχι μόνο αυτό, αυτό ήταν ένα παράδειγμα που έφερα, ναι, αλλά είναι ένας τρόπος να βάζουμε την εμπειρία την τωρινή και την προηγούμενη, έτσι, ναι, και την παρελθούσα, κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό και μας παρατηρούμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει πολύ ζουμερή πληροφορία για εμάς. Ανακαλύπτουμε κομμάτια μας τα οποία ενδεχομένως να μην είχαμε συνειδητοποιήσει ούτε τη δύναμή τους, ούτε τι μπορούμε να τα κάνουμε, ούτε τι μπορούμε να τα ανασύρουμε και να τα εφαρμόζουμε, αλλά και να αναπτύξουμε και νέα εργαλεία για το διάβα μας, έτσι. Με λίγα λόγια, πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει? Γιατί κάποιες φορές λέμε, αυτός δεν αλλάζει, θα είναι μια ζωή έτσι όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος με βάση αυτές τις εμπειρίες που έχει στο παρελθόν, αυτά που έχει κάνει, και στο μέλλον να γίνει κάτι διαφορετικό? Αυτό το λέμε εμείς, οι άλλοι, για τον άνθρωπο. Εκείνος ο έρημος ο άνθρωπος θέλει να το αλλάξει αυτό. Μπορεί να θέλει να τα αλλάξει και να μην έχει ανακαλύψει ότι μπορεί να τα αλλάξει. Ακριβώς. Αν θέλει να το τροποποιήσει, να το μορφώσει, να το βελτιώσει προς κάποια κατεύθυνση που ο ίδιος ο άνθρωπος αξιολογεί ότι αυτή τη στιγμή τον δεσμεύει, τον περιορίζει και θέλει να του δώσει μια άλλη μορφή, τότε ναι, μπορεί να αλλάξει, όπως λες.
Εγώ χρησιμοποιώ πιο πολύ τον όρο μορφωθεί, να του δώσει μια μορφή που του κάνει καλύτερα. Αν όμως είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος, όχι. Δεν Όχι. συμβεί αυτό. Όχι. Ο Και θα λογικό, ήταν. πρέπει να ξεκινάει από σένα. Ναι. Ισχύει ότι επικρατεί ότι η εντύπωση ότι ένας ψυχοθεραπευτής απλά σε ακούει και σημειώνει και μετά σου λέει κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Πώς είναι ακριβώς όλο αυτό? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν προσεγγίσεις και προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις, οι κατευθυντικές προσεγγίσεις, οι μη κατευθυντικές προσεγγίσεις. Η ιστορία της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας μετρά 100 χρόνια, έτσι, και παραπάνω. 100-140 πόσα είναι, είναι από το 1900, ας πούμε, εκεί. Είναι πολλά χρόνια, ναι, δεν έγινε χτες. Ναι. Ξεκίνησε από άλλες εποχές, με άλλες κοινωνικές νόρμες. Σίγουρα μετράει η προσέγγιση που θα ακολουθήσει ένας θεραπευτής, Ναι. έτσι, αλλά και το στυλ του θεραπευτή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ βέβαια πια. Δηλαδή η εντύπωση ότι ένας ψυχοθεραπευτής απλώς σημειώνει ή θα μου πει τι θα κάνω, είναι λίγο πιο πεπερασμένη. Έρχεται λίγο από τα παλιά αυτό. Okay. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, εκπαιδεύσει έχουν εξελιχθεί. Εγώ, ας πούμε, ακολουθώ μια μη κατευθυντική προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχω ενεργά μέσα στην διαδικασία και τη σχέση. Όταν λες μη κατευθυντική, δηλαδή δεν λες στον άλλον τι πρέπει να κάνει και τον αφήνεις, ας πούμε, να σκεφτεί από μόνος του ή του. Πώς το λέμε αυτό? Ναι, δεν θα βάλω στόχους, για παράδειγμα, ούτε θα τον οθήσω προς μία κατεύθυνση που εκτιμώ ότι θα ήταν βοηθή. Εγώ όμως είμαι εκεί μαζί του να ζήσω την εμπειρία όπως τη βιώνει και εκείνος να επιλέξει το βήμα που αισθάνεται ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα, να κάνει. Στο εδώ και τώρα δηλαδή, ναι, κατάλαβα, όχι στο μέλλον, ναι, στο εδώ και τώρα, ναι. Το εδώ και τώρα, ναι, γιατί την επόμενη φορά που θα έρθει ή τη μεθεπόμενη μπορεί να αυτό το ένα βήμα να το έχει δώσει μια τέτοια όθηση εσωτερική Ναι. που πια να έρθει με ένα τελείως διαφορετικό αίτημα ή με άλλη διάθεση. Ή αυτό το βήμα που επέλεξε να κάνει και έχει την ευθύνη ο ίδιος γι' αυτό, τελικά δεν ήταν αυτό που του έφερε τα αποτελέσματα, οπότε θα χρειαστεί να το επεξεργαστεί διαφορετικά. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος έχει την ευθύνη για τη δική του πορεία, για τη δική του ζωή, για τις επιλογές του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη δική μου προσέγγιση να είναι ξεκάθαρο. Η εμπειρία κάποιου που θα πάει σε έναν ψυχοθεραπευτή και σε ρωτάω σαν αυτόν που πηγαίνει στον ψυχοθεραπευτή, όχι σαν ψυχοθεραπεύτρια, ποια είναι, τι μπορεί να περιμένει? Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολο να σου εξηγήσω πώς μπορεί να είναι ένα ταξίδι. Κάποιος θα σου πει πας σε ένα ταξίδι, ναι, ωραία, πώς θα είναι αυτό, θα πας εκεί στην παραλία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρω το βίωμα του ταξιδιού αυτό για τον καθέναν. Σαν ψυχοθεραπεύτρια θα σου πω ότι για μένα είναι συναρπαστικό κάθε ταξίδι, είναι τόσο μοναδικό και τόσο μοναδική κάθε φορά που έρχεται ο άνθρωπος. Και αυτό είναι η μαγεία, αν θες, αυτής της δουλειάς, αυτού του επαγγέλματος. Σαν πελάτησα, αν μπορούσα να μεταφέρω το δικό μου βίωμα, γιατί δεν έχω κάποιον άλλον εδώ να σας μεταφέρει το δικό του, θα μπορούσα όμως να μοιραστώ μαζί σας το δικό μου βίωμα. Σε καμία περίπτωση δεν είχα κατά νου, όταν Ναι. ξεκινούσα, πόσα πράγματα θα ανακάλυπτα, πόσα από αυτά με πήγανε παρακάτω, πόσα μου είναι χρήσιμα, πόσα ακόμα σμήλευσα. Ήταν ένας πολύ μεγάλος θησαυρός αυτός. Μια παρακαταθήκη, αν θες, για το ποια είμαι σήμερα και πώς βλέπω τα πράγματα σήμερα. Και δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μια φορά ή αν θα είναι κάτι που εγώ επιθυμώ, δηλαδή, να ξανακάνω κάποια στιγμή και να ξανακάνω ενδεχομένως. Είναι κύκλοι αυτά, έτσι το λέμε στην ψυχοθεραπεία, ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος και ενδέχεται να ξεκινήσει ένας επόμενος κάποια στιγμή. Okay. Οπότε, εσύ τώρα φαντάζομαι βλέπεις και πάρα πολύ κόσμο, επειδή είναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Ποια είναι η εμπειρία σου από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι μακριά από τις οικογένειές τους ή μπορεί να είναι μια οικογένεια με παιδιά που οι γονείς τους να είναι στην Ελλάδα και να δουλεύουν παράλληλα στο ίδιο σπίτι με τα παιδιά. Ποια είναι, έχεις να μας πεις κάποιο, να μας κάνεις κάποιο σχόλιο για την ψυχική ανθεκτικότητα, πώς μπορεί αυτός ο κόσμος να το αντιμετωπίσει? Σου έκανα πολλές ερωτήσεις μαζί. Ναι. Πού θα ήθελες να σταθούμε, στους ανθρώπους της Αγγλίας? Να αρχίσουμε αυτό, ναι. Από τις οικογένειές τους. Αναμφίβολα, ο περιορισμός σε μία ξένη χώρα και η έλλειψη της δυνατότητας να μπορέσεις να δεις τους δικούς σου ανθρώπους και μάλιστα σε καιρούς αβέβαιους, όπως είναι μία τέτοια κατάσταση πρωτόγνωρη που ζούμε, ποιος θα μας το έλεγε, σίγουρα είναι στρεσογόνοι παράγοντες. Φέρνουν θλίψη, φέρνουν φόβο, κούραση, πολλές φορές και συναισθηματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout που λέμε. Είναι αρκετά δύσκολο και θα το αναγνωρίσουμε αυτό. Τρόποι αντιμετώπισης σίγουρα, και θα ξαναπώ και πάλι για τη χρησιμότητα της τεχνολογίας, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι, αν θες, ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος να επικοινωνήσει με τους αγαπημένους του και τους φίλους. Είναι πολύ σημαντικό να οργανώνονται σε έναν τόπο και ένα χρόνο που τον κάθε έναν τον βολεύει, αλλά όταν αυτό το συστηματοποιήσουν, έτσι εξασφαλίζουν και την, αν θες, το consistency της επαφής που θα έχουν με τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι ένας τρόπος δηλαδή που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν απλώς. Μισελίνα, όταν αρχίσαμε μας είπες ότι είσαι και leadership coach και αυτό θέλω λίγο να το καταλάβω καλύτερα, γιατί όλοι μας και εγώ δουλεύουμε από το σπίτι, νιώθουμε ότι ίσως να μην έχουμε τις ευκαιρίες να αναπτυχθούμε, να κάνουμε παραπάνω πράγματα για τη δουλειά μας, όταν μάλιστα δεν έχουμε και αυτό το face-to-face interaction με τον κόσμο. Ισχύει αυτό, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε? Τι πιστεύεις? Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι η δύναμη που έχουμε στο να ονειρευόμαστε είναι αστήρευτη. Κάθε τι που μπορεί να συμβεί γύρω μας, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Και από εκεί θα προσκαλούσα τον κάθε έναν που μας ακούει να αντλήσει δύναμη, κουράγιο και όρεξη, προκειμένου να χτίσει τα βήματα εκείνα που χρειάζεται, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι, προκειμένου να αισθάνεται ότι κάθε ένα βήμα του, με κάποιον τρόπο, με τα δεδομένα που έχει, εξυπηρετεί αυτό το μεγάλο όνειρο. Μπορεί να είναι κάτι που κάνουμε κάθε μέρα. Ένα μικρό. Μπορεί να είναι μισή ώρα παρακολουθώ κάτι τι σε κάποιο online course, ή κάθε μέρα μελετάω κάτι, ή στέλνω προς όποια κατεύθυνση χρειάζομαι το ποιος είμαι. Κάθε μέρα, αρκεί να είναι κάτι που βρίσκεται στην κατεύθυνση του μεγάλου όνειρου που μπορεί να έχει κάποιος. Πιστεύεις με το που τελειώσει η πανδημία η κατάσταση θα είναι διαφορετική και ψυχικά και, και πώς, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό μετά από τον εγκλεισμό, μετά από τόσους μήνες ας πούμε? Τι έχεις να δώσει κάποια συμβουλή οποτεδήποτε συμβεί αυτό? Σίγουρα αυτό δεν θα μας βρει ίδιους με το πώς ξεκινήσαμε. Σε όλους μας κάτι έχει καταγραφεί σαν εμπειρία, με έναν διαφορετικό τρόπο στον καθέναν ενδεχομένως, με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά με το μοναδικό τρόπο που καταγράφεται. Μένουμε να το δούμε πώς αυτό θα... τι θα σημάνει αυτό στην κοινωνία. Τώρα, στον καθέναν προσωπικά, αν μπορούσα να δώσω μία συμβουλή, κάτι που κι εγώ ίδια έχω δουλέψει αυτόν τον καιρό και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είδα τον εγκλεισμό αυτόν σαν μια ευκαιρία να επανεξετάσω τι είναι εκείνα τα στοιχεία της ζωής που ήξερα, που μου κάνουν
τα αποζητώ, τα χρειάζομαι, μου αρέσουν, έχει σημασία ο χρόνος μου σε αυτά. Και τι είναι εκείνα που τώρα βλέποντας τα μέσα σε αυτή τη, μέσα σε αυτόν τον περιορισμό, χαίρομαι και που τα γλιτώνω. Μήπως έχω την ευκαιρία από εδώ και μπρος, αυτά τα οποία χαίρομαι που γλιτώνω στην πραγματικότητα να τα φορμάρω με έναν τρόπο ώστε να μην αφιερώνω πια το χρόνο μου εκεί. Ή αν είναι απαραίτητο να είναι στο ελάχιστο δυνατό. Και τι είναι εκείνο που θα ήθελα να συμβαίνει με το χρόνο αυτό που απομένει και γλιτώνω. Τι είναι αυτό που θα ήθελα να εντάξω στη ζωή μου περισσότερο. Οπότε θα έλεγα Οπότε είναι ναι, αυτό θέμα επιλογών και να κάνεις, να βάλεις priority που θες και που δεν θες. ναι, μια έτσι αυτοανατροφοδότηση ώστε να προετοιμαστούμε για το πώς θέλουμε να είναι η καθημερινότητά μας όταν με το καλό τα πράγματα επανέλθουν, αλλά και από τώρα γιατί όχι, να εντάξουμε περισσότερο αυτά που μας γεμίζουν, αυτά που μας κάνουν χαρούμενος, αυτά που μας δίνουν όθηση, αυτά που μας κάνουν και ξυπνάμε από το πρωί και πεταγόμαστε από το κρεβάτι. Έχεις πολλούς Έλληνες οι οποίοι σε κάνουν συνεδρίες μαζί τους μέσω Skype, online. Πώς μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Ο κόσμος μπορεί να με βρει πλέον και στο Greek List και τη συνεργασία που έχουμε. Τα τηλέφωνά μου είναι δοσμένα σε εσάς και το email Μπορείς να μου. τα πεις και να περάσουν από κάτω. Μπορώ να τα πω και να περάσουν από κάτω. Ωραία, το τηλέφωνό μου είναι το συν 30 693 65 64 086. Και το email. Το email είναι Μισελίνα με λατινικούς χαρακτήρες, κάτω παύλα lem, papakiyahoo.gr. Τέλεια. Μπορεί να με βρει και στο LinkedIn. Πιστεύεις ότι έχει διαφορά οι συνεδρίες να γίνονται από κοντά ή από το Skype? Νομίζω ότι πια έχουμε συνηθίσει όλοι να γίνονται όλα από το Skype. Επίσης, μια πολύ καλή ερώτηση, Αυγουστίνε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που η τεχνολογία δεν τα προσφέρει. Δηλαδή, η επαφή από κοντά είναι τελείως διαφορετική. Βέβαια, τώρα, εν μέσω πανδημίας και από κοντά να γίνει η συνεδρία, πάλι στερείται της επαφής. Βέβαια, Δηλαδή, ακριβώς. Δεν μπορείς μια να τον καγκελά αγγίξεις τον στον άλλον, τόπο. δεν μπορείς. Ναι, ένα χάδι στην πλάτη. Όλα αυτά δεν μπορούμε πια να τα κάνουμε. Όμως, υπό κανονικές συνθήκες, η ζεστασιά της φυσικής επαφής υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει τόσο στο Skype. Παρόλα αυτά, οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι προτιμότερο να απευθυνθείς σε έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της δικής σου γλώσσας της μητρικής, από το να απευθυνθείς σε έναν θεραπευτή άλλης γλώσσας, ακόμα και αν είναι από κοντά. Διότι είναι άλλα τα σημεία του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από τη δεύτερη γλώσσα και άλλη πρόσβαση στο υποσυνείδητο και ευκολία στην ανάρσιση, έχουμε στη μητρική μας γλώσσα. Λειτουργεί λίγο σαν εμπόδιο η δεύτερη γλώσσα, όσο καλά και αν την ξέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Το έχω ξανακούσει αυτό κάπου, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που το ξανακούω από σένα. Και όσο καλά αγγλικά και να ξέρεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σημαντικό να μιλάς τη γλώσσα σου. Ναι. Τα σχέδιά σου για το μέλλον? Τα σχέδιά μου για το μέλλον. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που κάνω αυτή τη δουλειά και έχω το δικό μου γραφείο και έχω τους ανθρώπους, τους πελάτες που βλέπω ατομικά. Αλλά ένα δικό μου μεγάλο όνειρο είναι να ενταχθεί ακόμα και σαν job description αν θες, μέσα στις εταιρείες ένας coach που θα αναλαμβάνει το μεγαλύτερο δυνατό πληθυσμό της εταιρείας και όχι μόνο το C-level. Η δυναμική που αναπτύσσεται με μια τέτοια παρέμβαση είναι μαγική. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, Και ευχαριστούμε Αυγουστίνη. πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον με κάποιο άλλο θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδιο κανάλι, ίδια μέρα. Καληνύχτα.